αυτό το φεγγάρι και μονίμως ασχολούμαστε με τα εσωτερικά τα οποία περιμένουμε να δούμε να έχουν και κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Ε, ξαναλέω την πληροφορία ότι αύριο το μεσημέρι, μάλλον με κάποιο βίντεο στα social media, ο κύριος Φάμενος που φιλοξενήσαμε πολύ πρόσφατα όπως θυμάστε θα ανακοινώσει τη δική του υποψηφιότητα. Να καλωσορίζω τη Μαριλίζα και ξανα, για να μέλο τη πολιτική γραμματεία. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα κύριε καλώς. ευχαριστώ πολύ. Καλώς. πολύ. Καλώ σα βρίσκω. Ε, καταρχήν, επειδή θα ήταν απρέπειο από την πλευρά μου, ε, μήπως θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τα εθνικά, γιατί ξεκίνησα το δεύτερο κομμάτι. Νομίζω είναι απαραίτητο. Το δεύτερο κομμάτι ακριβώς. Γιατί υπάρχει. μπορεί να είμαστε σε μια διαδικασία εσωτερική ε, εκλογής ηγεσία, αλλά παραμένουμε αξιωματική αντιπολίτευση με ισχυρή παρουσία και πρωτοβουλία στη Βουλή. Πιστεύω ότι, κύριε Χουδαλάκη, χτες υπήρξε μια πολύ μεγάλη πρόκληση από την πλευρά του Προέδρου Ερντογάν. Μάλιστα από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, όταν ξέρουμε ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία παραβιάζει συστηματικά τι αποφάσει των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνέ Δίκαιο. Και αναφέρομαι φυσικά σε αυτό που και εσείς είπατε κατά διάρκεια τη εκπομπή σα, δηλαδή ότι ε, ο Ερντογάν στην ουσία μίλησε για νομική πια αναγνώριση του ψευδοκράτου στην Κύπρο. Ε, κατά... Στο βήμα του ΙΕ, ΕΕ, όπου υπάρχουν πλειάδα αποφάσεων. Που λένε ακριβώ τα Από το βήμα του ΟΗΕ, δηλαδή με τον πιο, θα έλεγα, προκλητικό τρόπο απέναντι στον ίδιο το θεσμό και τι αποφάσει των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και λίγη ώρα πριν συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μουτσοτάκη. όπου αυτή τη στιγμή έχουμε ε, πραγματικά μια ουσιαστική αφωνία του κύριου Μουτσοτάκη απέναντι σε αυτή την πρόκληση. Δηλαδή, δεν νοείται ο ένας από τους δύο συνομιλητές της συνάντησης που είχαν να βγαίνει και να προκαλεί με αυτόν τον τρόπο και ο Έλληνας Πρωθυπουργό να μην δηλώνει έστω και κάτι, κάτι τυπικό, μία απάντηση. Αντιθέτω σε εμά, του συναδέλφου που κάλυψαν το ρεπορτάζ, το καλό κλίμα βάζαν μπροστά. Πράγμα το οποίο προκαλεί και την ερώτηση: Αν θέλετε, δεν το λέω γιατί κάποιοι είναι περισσότεροι πατριώτε από του άλλου, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο κοινή λογική, όταν έχουν προηγηθεί αυτά, αναρωτιέσαι πώ μπορεί το κλίμα να είναι καλό. Μα δεν νοείται να είναι καλό το κλίμα, με την έννοια ότι θα περίμενε κανεί ο Έλληνα Πρωθυπουργό, πρώτον να κάνει δημόσια δήλωση, όπω δημόσια δήλωση έκανε ο πρόεδρο Ερντογάν, και ταυτόχρονα βέβαια να το θέσει και στι συνομιλίε. Προφανώ εμεί πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό πράγμα να προχωρήσει ο ελληνοτουρκικό διάλογο, αλλά αυτό πρέπει να προχωράει μέσα σε ένα πλαίσιο με σαφεί κόκκινε γραμμέ, με μια συγκεκριμένη εθνική στρατηγική και φυσικά το θέμα τη Κύπρου είναι η εχμή πάντα μια εθνική στρατηγική τη Ελλάδα και να δεν σε... μπορεί να είναι διαφορετικά. Να σα φέρω τώρα εδώ στα δικά μα. Ε... Καταρχήν θα σα ρωτήσω κάτι, γιατί είναι γνωστή η διαδρομή σα και ό, ό, όταν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ, γραμματέα, ήσασταν από τα πιο προβεβλημένα, πρωτο, πρωτοκλασά του, πρωτοκλασάτο στέλεχο. Χθε παρακολούθησα το, το debate. Δεν σα καλό να μπείτε στα εσωτερικά νόσημα. Ε, και δεν θα το έκαναν κιόλα. Θέλω όμω ε. να μου πείτε, αν κάνετε μια πολιτική αξιολόγηση για αυτό που, που συνέβη χθε σε επίπεδο προόδου για τον δημόσιο διάλογο και αν το ζηλέψατε. Ε, θα πω καταρχάς ότι θεω, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ε, που διεξήχθη μια τέτοια πολιτική συζήτηση και με τον τρόπο που διεξήχθη, που είχε και μια ζωντάνια. Και θα έλεγα επίσης, όχι απλώς ως ευχή, πιστεύω ως ανάγκη, ότι θα πρέπει και στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που έχουμε μπει σε μια διαδικασία και θα είπατε και εσείς ότι θα ξεκαθαρίσουν και οι υποψηφιότητες στις επόμενες μέρες, ε, θεωρώ επιτακτική ανάγκη πρώτον να πολιτικοποιηθεί η συζήτηση μέσα στι διαδικασίε του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι που είπα και στην Κεντρική Επιτροπή. Και θεωρώ επίση ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια αντίστοιχη πολιτική διαδικασία debate ανάμεσα στου υποψήφιου. Πιστεύω ότι αυτό προάγει συνολικά και τη δημοκρατία, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και κίνητρο στον κόσμο να παρακολουθήσει τα πολιτικά θέματα, να καταλάβει και να κατανοήσει τις διαφορές όπου υπάρχουν και ένα κίνητρο φυσικά συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Ε, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς προτείνετε να υπάρξει ένας πολιτισμένος διάλογος. Να ρωτήσω πόσο εφικτό είναι αυτό σε αυτή τη φάση και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει εφικτό. Το ρωτώ γιατί παρακολουθείτε αυτό που συμβαίνει, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν το ίδιο κόμμα να σκοτώνονται μεταξύ τους εντός εισαγωγικών, κυρίως διαδικτυακά, να έχουν στοχοποιήσει. Το είπα στην αρχή τη εκπομπή, με 35 χρόνια δημοσιογράφο, τόσου εχθρού πρώτη φορά απέκτησα. Έχω γράψει και αν έχω γράψει. Έχω συγκρουστεί και αν έχω συγκρουστεί με, υπουργούς, με υπουργού, με πρωθυπουργού. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα μου μοιάζει τελείω άρρωστο. Άρυσ, Πώ μπορείτε λοιπόν να, να, να κάνετε εφικτή αυτή την πολιτισμένη διαδρομή που μα περιγράφετε. Καταρχά, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Η πολιτική έχει και την αντιπαράθεση. Δεν Άλλα, σημαίνει ότι αν πολιτικοποιήσουμε τη διαδικασία δεν θα έχουμε χμές, δεν θα έχουμε αντιπαράθεση, δεν θα έχουμε διαφοροποιήσει. Στο κάτω-κάτω, ε, για τα κόμματα τα οποία ε, θέλουν να έχουν μια κυβερνητική τροχιά, είναι φυσικό να έχουν και μια πολυσυλλεκτικότητα. Αλλά όλα αυτά με πολιτικούς όρους. Δηλαδή, το να έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, δεν σημαίνει ούτε προσωπικούς χαρακτηρισμούς, ούτε τοξικό κλίμα, ούτε σημαίνει στρατιές... Ε, μέσα στο διαδίκτυο, οι οποίοι να έρχονται και να κάνουν δολοφονία χαρακτήρων ή οτιδήποτε άλλο. Και ξέρετε κύριε Χουδαλάκη θα σας πω και κάτι άλλο. Το μεγάλο στίχημα, πιστεύω για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι σε αυτή την εκλογική διαδικασία και μέσα από την πολιτικοποίηση να ξαναδημιουργήσει μια εικόνα αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Γιατί αν κάτι αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε στην επαφή μας με τον κόσμο, γιατί ξέρετε είναι ένα πράγμα το διαδίκτυο, αλλά το διαδίκτυο είναι και μία κλειστή εικόνα που αναπαράγεται μεταξύ τη. Υπάρχει ο κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ο προοδευτικός κόσμος, υπάρχει ο ελληνικό λαός ο οποίος αγωνιά για να βγάλει την καθημερινότητα, για να βγάλει το ψωμί του, για να πληρώσει το νίκη του, για να πληρώσει το δάνειό του. Έχει αγωνία για τα εθνικά θέματα. Άρα λοιπόν εμείς οφείλουμε μέσα από αυτή την πολιτικοποίηση να απευθυνθούμε ακριβώς σε αυτή τη διάσταση, την κοινωνική διάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί θα είναι και ένα κίνητρο συμμετοχή που μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει και μια δυναμική προοπτική τελικά. Ξέρετε, κάποιες φορές λέει οι ομάδες γίνονται έρμεα των οπαδών τους. είναι όμως σαν να αντιστρέφεις τη σειρά, να βάζεις το κάρο μπροστά από το άλογο, να μην ηγείται κάποιο, αλλά να άγεται. Ε, γι' αυτό και έκανα την ερώτηση. Κρατώ αυτό που λέτε, άλλο το διαδίκτυο, άλλο πραγματικό. Και μα παρασύρει πολλέ φορέ και δημιουργεί και παραπλανητικέ εικόνες. Προλάβατε υπόλες. την ερώτηση. Μήπω τελικά σε αυτή την ανάγκη να α, βρούμε ένα κοινό βηματισμό, να βρείτε ένα κοινό βηματισμό η πολιτική με του ακολούθου, του οπαδού, του φίλου σα, αυτού που σα πιστεύουν, αντί να δείξετε εσεί τον δρόμο, παίρνετε ένα μονοπάτι το οποίο τελικά οδηγεί σε μια κατάσταση που και εμένα με σπρώχνει να σα ρωτήσω. Μάλιστα να γίνουν όλα καλά, να γίνει και το debate. Μετά, δεν υποφαίνεται να υπάρχει πολιτική επόμενη μέρα, στρατηγική επόμενη μέρα. Πώ θα είστε ένα κόμμα όταν έχουν συμβεί όλα όσα έχουν Κοιτάξτε, καταρχά η ίδια η δημοκρατική διαδικασία και η πολιτικοποίηση μια συζήτηση είναι αυτή που δημιουργεί και την προοπτική τη επόμενη μέρα. Και θα ξεκινήσω από το πολύ βασικά και στοιχειώδη, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που ακόμα και τα στοιχειώδη αμφισβητούνται ότι σε ένα δημοκρατικό κόμμα υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχει λοιπόν ε, η, η ανάγκη σεβασμού μιας συλλογική απόφασης και όλων των συλλογικών αποφάσεων και όλων των συμμετοχικών διαδικασιών. Θα έλεγα λοιπόν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν την αξία τους, δημιουργούν μια άμεση επαφή, ε, δίνουν λόγο και βήμα ευρύτερα στην κοινωνία και στους πολίτες, ενδεχομένως απόψεις που μπορεί να είναι αποκλεισμένε από τα συστημικά μέσα, βρίσκουν και έναν τρόπο έκφρασης, αλλά έχουν και κινδύνους. Έχουν τον κίνδυνο της παραπλάνησης, ότι δηλαδή τελικά αυτό είναι και η κοινωνία. Δεν είναι αυτό η κοινωνία. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα πράγμα, έχουν τη δική τους δυναμική, mm -hmm. αλλά σε κάθε περίπτωση η πραγματική κοινωνία, τα πραγματικά προβλήματα, απαιτούν από εμά, και εδώ είναι και μια συλλογική ευθύνη, πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η πορεία στις εκλογές της ηγεσία και στο ενδιάμεσο του έκτακτου συνεδρίου μας θα γίνει πάνω απ' όλα με πολιτικούς όρους. Θα σας ρωτήσω κάτι για χθε. Χθε ήταν μια μέρα που ο ιστορικός σας, ο πρόεδρος σας, ο Αλέξης Τσίπρας, βραβεύτηκε. Και είδα ότι υπήρξε αθρώα. Ήμουνα και εγώ εκεί. Υπήρξε ναι, ναι. ναι. αθρώα συμμετοχή ανθρώπων ναι που κατά τη γνώμη μου πολύ δύσκολα μπορεί να του χρεώσει ή να του πιστώσει ή να του κρεμάσει μια ταμπέλα πάνω το κεφάλι και να πει. Είχε πολύ μαζική συμμετοχή. Αυτή η να σας... εκείνη. ναι, ήταν γεμάτη αίθουσα και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Πήρατε κάτι από τη χθεσινή εμπειρία, δηλαδή ξαναθυμηθήκατε τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό που πιστεύω εγώ, αλλά μπορεί να κάνω λάθο και διορθώστε με, είναι ότι ξεχάσατε τι είσαστε. Πιστεύω ότι ε, Καταρχά, ο Αλέξη Τσίπρα είναι ο ιστορικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ και σημείο αναφορά. Και θα έλεγα όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία ή για όλου εμά που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του. Εγώ μην ξεχνάτε ότι είμαι κομμάτι της γεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είχα διαγραφτεί από το ΠΑΣΟΚ μετά το δεύτερο μνημόνιο όπου ανταποκρίθηκα στην πρόσκλησή του και συμμετείχα, ήμουν από τους πρώτους που mm -hmm. ήρθαν και συμμετείχαν στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2018 μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ε, σε κάθε περίπτωση χτες νομίζω ότι πραγματικά ήταν μια εκδήλωση που εν πωλής, ε, ε, εγώ θα δεχτώ αυτό που λέτε, ε, μας θύμισε ακριβώς ε, με έναν τρόπο πολιτικό, συμμετοχικό, συλλογικό ακριβώς και τις αξίες μας, τη διαδρομή μας και την προοπτική μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε χτες στην αποστροφή του λόγου του ότι ε, πρέπει κανείς να θυμάται, να γνωρίζει το παρελθόν για να μπορεί να χαράσει και τη στρατηγική για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό ναι. ήταν κρίσιμο και μάλιστα θα πω και κάτι άλλο και ήταν και, αν θέλετε, την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη έπαθα φωνία όσον αφορά το Κυπριακό. Ε, είχαμε μία εκδήλωση χτες που ήταν για τα 50 χρόνια της Κύπρου και για να τιμηθεί ο Αλέξης Τσίπρας για την ε, Συμφωνία των Πρεσπών. Και ήταν παρόντες εκεί μία Τουρκοκύπρια και ένας ελληνοκύπριο, Ελληνοκύπριος, η Πίτρια, ελληνο η, η οποία μάλιστα και εγώ το έμαθα χτες, δεν το γνώριζα κύριο Χουδελάκη, ήταν που είχε γράψει του στο τραγούδι ε, του Μάριου Τόκα για τη Μισή Πατρίδα. Ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι που το ξέρουμε όλοι. Α, ναι. ναι, όπου μίλησαν και οι δύο για την ανάγκη μια ενωμένη Κύπρου. Και λέω, εκεί βλέπει ακριβώ τι πολιτικέ διαφορέ. Εκεί καταλαβαίνει και ο κόσμο ότι αυτό που υπηρετεί η κυβέρνηση η Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι υπάρχει μια εναλλακτική. Υπάρχει μια εναλλακτική που μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υπέρ τη ειρήνη και πατριωτική και ταυτόχρονα να δημιουργεί συνθήκε ασφάλεια, ειρήνη και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή μα. Επειδή έχουμε ξανασυζητήσει και θα θέλω να αξιοποιήσω το χρόνο, δεν θα σα ε, ε, ρωτήσω αυτό που μου ζητάνε, με ποιον θα πάτε, αν θέλετε να πείτε. Ε, θα σα πάω κάπου αλλού. Μήπω έχετε αλλάξει νόμο και θέλετε να τοποθετηθείτε. Κοιτάξτε, σημαίνετε. όταν εκδηλωθούν και ξεκαθαρίσει το τοπίο των υποψηφιωτήτων, εγώ πάντα συνηθίζω να παίρνω θέση. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή αυτό που λέω είναι ότι υπάρχουν συλλογικέ αποφάσει των οργάνων μα, τη Κεντρική Επιτροπή, τη Πολική Γραμματεία, πηγαίνουμε σε ένα δημοκρατικό συνέδριο και να κάνω και μία έκκληση στον προοδευτικό κόσμο, στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει να συμμετάσχει πολιτικά σε αυτή τη διαδικασία. Θα σα πω ένα τελευταίο. Σε πολύ λίγο θα δημοσιοποιηθεί από το κεντρικό μα δελτίο η έρευνα τη προεράτα, μια δημοσκόπηση. Ε, νομίζω ότι έχει ενδιαφέροντα μηνύματα και για εσά, δεν διαφέρουν πολύ από τα προηγούμενα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για την συνολική κίνηση του πολιτικού ε, σκηνικού. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία που αντιμετωπίζει για πρώτη φορά μια εσωκομματική αντιπολίτευση, θα πω ειδικού βάρου, γνωρίζοντα τον χώρο τη Νέα Δημοκρατία γιατί έχει κυβερνήσει πολλά χρόνια, ε, ειδικού βάρου, γιατί έχουν βάρο τα πρόσωπα που αντιδρούν. Αν αντιμετωπίζει και η Νέα Δημοκρατία ένα θέμα συνοχής. Πιστεύω καταρχάς ότι δεν είναι τυχαίο ότι εκδηλώνεται... αυτή η πρωτοβουλία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας... όπως φάνηκε για το ιδιωτικό χρέο, τα κόκκινα δάνεια... Ε, και όλη αυτή η αναταραχή που υπάρχει. Είναι γιατί είναι τέτοια η κοινωνική αντίδραση... που ακόμα και οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί... δεν μπορούν πλέον να κλείνουν τα μάτια. Δεν είναι δηλαδή μόνο μία υπόθεση εσωτερικών ισορροπιών. Είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει μια κοινωνία η οποία αντιδρά, μια κοινωνία που θέλει προπτική και εναλλακτική λύση. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο ούτε το αποτέλεσμα της Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές, ούτε αυτές, όλες αυτές οι κινήσεις που πιστεύω ότι όσο προχωράει αυτή η κοινωνική αντίδραση θα βλέπουμε και άλλα τέτοια φαινόμενα στο εσωτερικό της νέα δημοκρατία. Εδώ αν θέλετε κύριο Χουδαλάκη είναι και η δική μας ευθύνη. Ότι δηλαδή ακριβώς πρέπει μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχουμε ορίσει, να τελειώσουμε με τι διαδικασίε mm -hmm. μας ώστε να μπορέσουμε να βγούμε μπροστά και να πούμε στον ελληνικό λαό, στον προοδευτικό κόσμο, ότι αυτή η κατάσταση υπάρχει, αλλά υπάρχει και μία αξιόπιστη κυβερνητική προοδευτική λύση. Στη συγκεκριμένη έρευνα στην οποία αναφέρθηκα, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον μήνυμα, αν κάποιο θέλει να το ακούσει, που έρχεται από αυτόν τον προοδευτικό κόσμο και που μάλλον έχει απαιτήσει από το πολιτικό προσωπικό, εξέχον μέλο του οποίου είστα. Να βρει έναν τρόπο. Το λέω έτσι απλά. Θα δούμε πολύ ενδιαφέρον την έρευνα και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία και το επόμενο διάστημα να ξαναμιλήσουμε Ευχαριστώ για όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα, κύριε Στανιακοπούλου, και τον ωραίο διάλογο που βγάζει ο κύριο Ρενάκο εδώ. Προσπαθούμε να μιλάμε πολιτισμένα, όταν επιτρέπεται βεβαίω. Ε,